Ο πρόσφατος χαρακτηρισμός των Λευκών Ωραίων ως απάτητα βουνά βάζει τέλος σε κάθε πιθανό σχεδιασμό ή σκέψη για παρεμβάσεις, διανοίξεις δρόμων και εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης, θεωρώντας εφικτό ένα παράθυρο στη θεσμοθέτηση της πρωτοβουλίας, ζητά το αίτημα για διάνοιξη αντιπυρικού δρόμου να υπαχθεί στις εξαιρέσεις ως παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος. Ζητάμε να έρθει μια αντιπυρική ζώνη πυροπροστασίας και για τα δάση και για διασώσεις και για πολλά πράγματα. Και για πρόσβαση των κατοίκων, ειδικά το χειμώνα, που είναι ακραίες χειρικές συνθήκες πολλές φορές. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο διατυπώνει επί σειρά ετών η τοπική κοινότητα, προτάσσοντας για την στήριξή του την προστασία του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση άμεσης παρέμβασης σε ενδεχόμενη πυρκαγιά, τη δυνατότητα προσέγγισης της Αγίας Ρουμέλης οδικώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, αυτή τη ζώνη πυροπροστασίας ως ένα δρόμο διαφυγής, σε μια ανάγκη να πάμε να φύγουμε. Εν τω μεταξύ έχουν τύχει περιστατικά, θανάτη να το πούμε έτσι, έχουν πεθάνει ανθρώποι για αυτό το λόγο, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση. Γιατί όταν τύχει μια έκτακτη περίπτωση, ας πούμε, είτε θέμα υγείας είτε πυρκαγιά, για να ενεργοποιηθούν οι αρχές είναι τουλάχιστον μια διαδικασία 3-4 ωρών. Κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης που γνωρίζουν καλά τα βουνά της περιοχής εκτιμούν ότι είναι εφικτή η διάνοιξη δρόμου από την Αράδενα Σφακίων προς το παραθαλάσσιο χωριό. Να προστατευτεί και ο Εθνικός Δρυμός που είναι στην έξοδο και τα μαγαζιά των ανθρώπων, οι περιουσίες, δεν είναι μόνο για το δάσος, ας πούμε, και για τις περιουσίες των ανθρώπων. Σπίτια, επιχειρήσεις. Έχουν συμβεί περιστατικά. Με τη θεσμοθέτηση των απάτητων βουνών και των περιοχών άνευ δρόμων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στηριζόμενη σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απαγορεύει στις συγκεκριμένες περιοχές κάθε νέα διάνοιξη δρόμου και δημιουργεί άλλων υποδομών προκειμένου να προστατευτεί η βιοποικιλότητά τους. Των απαγορεύσεων εξαιρούνται έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητα για λόγους προστασίας ή και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.